60, από Με νυχτερινέ εισόδου στο Αιγαίο, προσπάθησαν τουρκικά μαχητικά να ευνηδιάσουν την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αργά το απόγευμα, δύο ζεύγοι τουρκικών μαχητικών τύπου F-16 εισήλθαν στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Λέσβου. Το ένα ζεύγο επέστρεψε, αφού παρέμεινε για περίπου 15 λεπτά, ενώ το δεύτερο κινήθηκε προ την περιοχή Σάμου Χίου. Μάλιστα, ο ένα Τούρκο πιλότο έσπασε το φράγμα του ήχου την ώρα που ήταν στο στόχαστρο των ελληνικών μαχητικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα astraparis.gr, ισχυρή έκρηξη, η οποία ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην Βόρεια Χίο, σημειώθηκε ένα λεπτό πριν τι 7 το απόγευμα τη 3 ης 23 Φεβρουαρίου 2021 και όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν στο τουρκικό μαχητικό αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου. Ταυτόχρονα ακούστηκε ο θόρυβο από αεροσκάφη που απομακρύνονταν και η όλη διαδικασία διήρκησε περί τα δύο λεπτά. Πάντω, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γεθά νωρίτερα από το περιστατικό, σήμερα σημειώθηκαν τρει παραβιάσει από ένα ζεύγο τουρκικών F-16 και από δύο κατασκοπευτικά CN-235. Τουρκικέ παραβάσει κώδικα εναέρεια κυκλοφορία στο FIR Αθηνών. Παραβιάσει εθνικού εναέριου χώρου την 23η Φεβρουαρίου 2021. Σχηματισμοί 1, 1x2F16, π 2 CN235, σύνολο αεροσκαφών 4, οπλισμένα όχι, παραβάσεις 3, παραβιάσεις όχι, εμπλοκές όχι, περιοχή Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.